Φίλες και φίλοι, για χαρά. Σήμερα είναι ένα ξεχωριστό επεισόδιο, διότι ένας φίλος του καναλιού, ο Θάνος, Θάνο λέει όνομα, έτσι. Επίθετο, θες να πω. Δεν το θυμάμαι έτσι κι αλλιώς. Από εδώ κάθε το Θάμος, γι' αυτό καμιά φορά όταν θα κοιτάω από εδώ σημαίνει ότι κοιτάω το Θάνο. Και μας έφερε να ανοίξουμε το Sega Mega Drive Flashback. Αυτό είναι μια κονσόλα mini, έτσι. Στην ουσία mini, είναι πιο μικρή από την άλλη. Την Gnesia, δηλαδή την original. Μοιάζει με το πρώτο 16-bit Mega Drive που είχε βγει. Αυτό είναι το πρώτο. Εγώ έχω το δεύτερο. Εκεί πέρα συλλογή. Θα το δείξουμε μετά, να δούμε έτσι, να κάνουμε και μια σύγκριση το πόσο μικρή είναι αυτή. Και έχω ακούσει ότι είναι αρκετά πιο μικρή από την original. Και τι έχει γίνει τώρα με αυτή. Δεν είναι ακριβώς τη Sega. Η Sega έχει δώσει τα license στην AD Games και έχει βγάλει αυτό το κονσολάκι εδώ πέρα. Το οποίο από ό,τι βλέπω εδώ έχει 85 παιχνίδια. Ωραία. Αλλά, αυτό που σου έλεγα τις προάλλες, λένε ότι κάποια παιχνίδια είναι μάπα μέσα, δηλαδή δεν είναι ακριβώς το Mega Drive, απλά τα έχουν βάλει για να συμπληρώσουν αυτό το 85. Τώρα είναι 5 στον αριθμό, είναι 4, θα το δούμε και μετά γιατί θα το συνδέσουμε και μία, να δούμε τι ακριβώς παίζει με το μενού, πώς είναι το μενού κτλ. Μου είπες ότι έχει και κάποια παιχνίδια του Master System. Ναι, Master System και παίρνει και cartridge. Και παίρνει και cartridge. Θα δοκιμάσουμε και το cartridge να δούμε πώς παίζει. Και πάμε στο άνοιγμα. Εν τω μεταξύ να πω ότι ανοίγει όπως άνοιγε η κονσόλα του Mega Drive 2 που είχα εγώ. Γιατί τη συγκεκριμένη, δηλαδή αυτό το σχήμα της κονσόλας δεν το είχα. Και με μια κίνηση έτσι απλή, είναι μικρή. Και βουαλά όλα τα περιεχόμενα. Ακριβώς έτσι ήταν και οι πρώτες αυγοθήκες μέσα. Δηλαδή όποιος δεν είχε Mega Drive, να ξέρω ότι το Mega Drive το δεύτερο τέλος πάντων που είχα εγώ, ήτανε κατά αυτόν τον τρόπο μέσα, σε αυγοθήκη. Βέβαια τις οδηγίες είχε μέσα σε ένα νάιλον και ήταν από κάτω, ήταν αρκετά πιο πολύ, σε πάση περιπτώσει. Και πάμε σιγά σιγά να βάλουμε τα περιεχόμενα. Και έχουμε χειριστηριάκι, δεν είναι ακριβώς το original αυτό, δηλαδή δεν ήταν έτσι το χειριστήριο το original του. Αυτή είναι η δεύτερη version σε χειριστήριο, ας πούμε, του Mega Drive. Το είχαν βγάλει με 6 κουμπιά αργότερα. Ακολουθήσανε το Super NES που είχε βγάλει και αυτό με αρκετά πιο πολλά κουμπιά και προσπαθήσαν και αυτοί να το κάνουν πιο μινιόν και να έχει περισσότερες επιλογές σε χειριστήριο. Το κανονικό έχει 3 κουμπιά, είναι πιο μεγάλο, σαν κουρασάν όπως είναι και αυτά μικρά. Αλλά αυτά όπως βλέπετε είναι ασύρματα και δεν έχουν καλώδιο. Για να δούμε την κονσόλα. Εδώ είναι η κονσόλα, θα τα δείξω και εγώ από κοντά. Νοικοκυρεμένα πράγματα. Εδώ πέρα παίρνει το cartridge. Στέκνω στο στόμα. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα βάζεις και τα γνήσια, αν έχει κάποιος στο σπίτι του. Φορτιστής και ένα έξτρα καλώδιο HDMI. Αυτά είναι τα περιεχόμενα. Κλείνουμε. Το κουτί τα αφήνουμε στην άκρη. Τώρα σε τι πήρες, γιατί είσαι νοσταλγός ή δεν είχες ποτέ. Και τα δύο. Και τα δύο. Δεν είχα ποτέ βασικά. Master System είχα. Master System είχα και σταμάτησε και ο Master System. Ο σταμάτησε είναι από την άλλη μεριά. Με έχουν κατακλείσει ένας δεξιά, ένας αριστερά. Λοιπόν, το χειριστήριο. Από κάτω έχει μια βίδα. Οπότε χρειάζεσαι πάντα κατσαβίδι στάνταρ. Έτσι ώστε να μπορέσεις να βγάλεις αυτό εδώ πίσω και να βάλεις μπαταρίες σου μέσα. Δεν βλέπω να έχει να ξαναφορτίζει κτλ. Δηλαδή δεν βάζεις επαναφορτιζόμενες και τέτοια. Και την κονσόλα τη δείξαμε πριν, ένα port για HDMI και από πίσω παίρνει τον βηματοδότη εδώ. Λοιπόν, για κάτσε, έχω από κάτω το Mega Drive το 1, τα οποία θα τα κάνω μια σύγκριση. Ακόμα και από αυτό που ήταν όντως πιο μικρό από τη γνήσια αυτή η παιδί μου κονσόλα, βλέπουμε πως είναι αισθητά μικρότερο. Πολύ κατά πολύ. Λεπτούλα. Δεν έχω την original να δείξουμε όντως τη διαφορά, ρε παιδί μου, αλλά φαίνεται ότι είναι μικρό αυτό τώρα. Για μένα θα βάλεις δηλαδή δίπλα. Ξέρεις, αυτή είναι το δεύτερο, το Mega Drive το 2. Βασικά αυτό το λέγανε Genesis νομίζω. Δεν το λέγανε. Genesis στην Αμερική. Ναι. Mega Drive υπήρχε. Νομίζω αυτό το ονομάζανε Genesis και αυτήν την ονομάζανε μετά Mega Drive. Όχι, ήταν Mega Drive 1 και Mega Drive 2. Mega Drive 2 είναι αυτό. Α, και Genesis την ονομάζανε στην Αμερική, ε. Genesis Αμερική 1 και 2. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά, τώρα μέτρο σύγκρισης
Εντάξει, δεν υπάρχει, εφόσον αυτή δεν είναι ίδια με αυτή, απλά σας δείχνω έτσι διαφορά να πάρετε πάνω κάτω χαμπάρι. Τώρα, όσον αφορά τα πλαστικά, εντάξει, μια χαρά μου φαίνεται, γιατί σου είχα πει ότι είχα ακούσει και χειρότερα πράγματα. Δηλαδή, είναι καλώς σχεδιασμένη φαίνεται εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι που με απασχολεί. Είναι λίγο γεια σου τα κουμπιά. Και το σταυρόνιμα εδώ πέρα παίζει πολύ, αλλά με πολύ λίγα λεφτά θα βρεις κανένα γνήσιο, όπως έχω εδώ εγώ. Να τα συγκρίνουμε. Αυτό είναι το γνήσιο, δηλαδή έτσι ήταν το original. Με αυτά ερχόταν η κονσόλα σπίτι. Όπως βλέπετε είναι πολύ πιο μικρό αυτό. Αλλά αυτό και καλά έχει το σχήμα της version 2 χειριστήριου του Sega Mega Drive. Βέβαια δεν το έχω εγώ για να σας το δείξω πάλι. Αλλά σαν μέτρο σύγκριση και αυτό μια χαρά είναι. Και αυτά ήταν τα περιεχόμενα. Πάμε τώρα να συνδέσουμε την κονσόλα και να δούμε τι ακριβώς, πώς ακριβώς είναι το μενού και τι παιχνίδια έχει. Λοιπόν, ψάξαμε, βρήκαμε μπαταρίες, βάλαμε στο χειριστήριο, το οποίο θέλει και μια βίδα εδώ πέρα να ξεβιδώσεις για να βγάλεις το καπάκι, να βάλεις τις μπαταρίες κτλ. Δεν δώσανε δωρεάν μπαταρίες μαζί με την κονσόλα. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, βγάλαμε εμείς τις δικές μας από το κομπιούτερ. Και τα της συνδεσμολογίας πολύ απλά, όπως ακριβώς είχα κάνει και για το unboxing, ας πούμε, για το NES Mini και το Super NES, απλά πράγματα. Ένα HDMI πάει κατευθείαν στην τηλεόραση και ο αντάπτορας του ρεύματος κατευθείαν στην πρίζα. Αυτά είναι τα πράγματα. Επίσης να πω ότι εδώ πέρα έχει ένα switch το οποίο αλλάζει σε player 1 και player 2. Τώρα δεν ξέρω πόσο φαίνεται. Θα το έχετε δει λογικά πιο πριν από κοντινά. Και πάνω στην κονσόλα έχουμε το κουμπί μενού, το οποίο χρησιμεύει ως προς το αν έχεις μπει σε κάποιο παιχνίδι και θέλεις να ξαναγυρίσεις πίσω στο μενού, πατάς αυτό το κουμπί, on off. Και πάμε να δούμε πώς είναι το μενού και μετά να δοκιμάσουμε αν κάνει γνήσιο χειριστήριο, μπορείς δηλαδή να το χρησιμοποιείς άνετα και δουλεύει, και να βάλουμε και ένα κάρτιτς να δούμε αν και αυτό δουλεύει όντως. Λοιπόν, το χειριστήριο έχει ως εξής. B και C πάει πάνω κάτω. Και βλέπουμε εδώ, ας το ξεκινήσουμε από την αρχή. Έχουμε τα favorites, για κάποιο λόγο έχει βάλει το Vectormat. Το favorites μάλλον πρέπει να είναι κάποια που τα σημειώνεις εσύ μέσω του μενού, δεν το έχω ανακαλύψει ακόμα, και τα περνάς εδώ για να τα έχεις εύκολη πρόσβαση. Μην το κάνω και καλά. Ναι, λοιπόν, τα recent, αυτά που έχεις βάλει δηλαδή πρόσφατα και έχεις παίξει. Όλα τα Sega Games εδώ πέρα. Και από ό,τι βλέπω έχει κάποια του Master System. Alex Kidd βλέπω εδώ τώρα. Falling Stone, τώρα αυτό είναι του Mega Drive από ό,τι βλέπω, ναι. Virtual Fighter. Arrow Flash, δεν το ξέρω. Azolt City, δεν το ξέρω. Astro Warrior, αυτά τα δύο, επειδή βλέπω αυτό το εικαστικό εδώ πέρα, πρέπει να είναι του Master System. Ναι. Baku. Και Game Gear, ήταν τον Baku. Game Gear ήταν, ναι. Έχει και Game Gear. Ωραία, καλά που το παρατήρησες. Comic Zone. Και αυτό πρέπει να είναι του Master System. Έχει διάφορα. Ας βάλουμε να δούμε ένα. Πολύ πίξελ και κακό, ρε. Εντάξει, μα δεν έτσι από εκεί. Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί στο PlayStation που έχω τη συλλογή δεν δείχνουν έτσι. Ναι, είναι και πολύ καλύτερο. Τι είναι και στο τιμό, ε? Πώς το πήρες στο PlayStation 3, ναι. Δεν είναι και smooth εκεί. Για να δούμε και αυτό εδώ. Play. Τι έκανα? Σούγκια. Σαν το πάλι το Metal Gear μοιάζει. Ναι, μοιάζει λίγο. Δεν μ' αρέσει. Πάμε παρακάτω. Πώς βγαίνει έξω? Ανοίγει την πόρτα. Με το μενού που έχει εδώ πέρα, έχει ένα κουμπάκι μενού. Βγαίνεις όξω. Εν τω μεταξύ χάνεσαι με το μενού του ρεγάμωτο. Δεν είναι εύκολο. Μα λέει και αυτό τώρα με μπίση πάνω κάτω. Ναι, δεν καταλαβαίνω και εγώ τον λόγο. Ρε παιδιά, το παιχνίδι δεν έχει Streets of Rage. Δεν μπορεί να μην έχει Streets of Rage. Δεν έχει. Δεν έχει Streets of Rage.
Αυτό τι είναι το The Ninja? Master System. Master System. Να το άλλο. Παντάλιο θα είναι, πάρα το. Για να δούμε. Oh. Arcade, ε. Από τα πρώτα Arcade. Συνόμπι, θα πατάς στεράκια. Μάλλον. Αυτά είναι γραφικά, αρκετά στο όλα. Πω πω μαγκά μου, πρέπει να είναι τα πρώτα παιχνίδια αυτά. Για πάντα rewind τώρα. Περίμενε μια στιγμή. Δεν ξέρω. Για πάντα τον πως γυρίζει πίσω. Rewind. Ωραίο, βάλει καλά. Ναι, ναι. Γυρίζει πίσω το χρώμα. Ναι, όντως. Ρε φίλε, με τη μία σου παιδιά, δεν προλαβαίνεις να κάνεις αυτές. Για το rewind. Πριν σε πετύχουνε. Ωραίο αυτό πάντως που έχει. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν μπορείς να σώσεις. Στο Super NES έσωσες. Και στο NES Mini και στο Super NES Mini. Α, τα απεκρούς τα αστεράκια με τα δικά σου. Είναι σωστό αυτό. Σωστή παρατήρηση. Ναι, εδώ δεν μπορείς να σώσεις. Δηλαδή για να πατήσω στα πάλι μενού. Save. Game του slot 1. Έχει! Ναι, ναι. Τι γάταρες. Αυτό είναι το θέμα ότι κρατάς εδώ. Τώρα πώς το χειρίζεις αυτό δεν μπορώ να καταλάβω ρε παιδιά. Έχει κουμπιέ. Πατάω το πάνω κάτω και δεν κάνει... Δεν χρειάζεται να πατήσεις πάνω κάτω μάλλη. Πρέπει λίγο να πατήσεις αλφα για να σώσει. Α, έτσι απλά. Για να το δούμε πάλι. Ωραία, το σώσω εδώ. Α, πατάς το α και κατευθείαν σώζει αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Στο slot 10. Για να πατήσεις το β, φορτώνει το προηγούμενο σου σώσιμο. Ωραία, για να πατήσουμε start και β, να το. Για ξαναπάτα το start. Το C τι είναι, α, όχι. Το μενού πατάω και τα βγάζει αυτά. Το C θα σου βγάλουμε λογικά άλλο μενού, αν έχεις σώσει. Μόλις έχεις σώσει, για να δούμε. Ναι. Α, είναι λίγο πολύπλοκο, αλλά εντάξει. Την πήραμε χαμπάρι τελικά τι γίνεται, παιδιά. Αυτά με τα παιχνίδια. Τώρα τι να βάλω, δεν έχει νόημα, τα δούμε όλα σιγά σιγά εδώ πέρα. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε αν κάνει το κανονικό χειριστήριο. Πού είναι ο Mega Drive. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε αυτό το παιχνίδι, το TAF 2. Τώρα πρέπει να το κλείσουμε και να τα ανοίξουμε, αυτό δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, βάζεις και ξεκινάει. Πάμε καταρχήν. Φύσα την κάρτα πρώτα. Άντε και θέλω βοηθό σου. Για να κλείσω. Για κλείστο. Να κάνω ένα μενού εδώ. Ναι, ναι. Δεν έπαιρνε καλά η κάρτα μου. Κάμε και ξανά. Όταν δεν έπιανε η κάρτα. Δεν έπιανε καλά, ναι. Πρέπει να το κλείσει. Να το. Πόρτα. Κάρτα του σλότ. Συνεχίζω. Λοιπόν, πάταμε, είπαμε. Το A. Το A. Α, δύο τελικά. Τα διαβάζει κανονικά. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι το start. Α, πρέπει να αυτό ρε φίλε. Το start είναι από κάτω και μπερδεύομαι, ρε. Το πατάω αντί για το start του μενού, γιατί το έχω συνηθίσει που είναι στη μέση από το παλιό. Αν βάλω το παλιό χειριστήριο. Θα το βάλουμε και αυτό τώρα, μισό λεπτό. Να το τερματίσω. Δεν πρέπει να είναι αυτό. Πες μου το δείξεις. Ας μάνα δουλεύει έτσι με αυτά. Δεν κόβω δύο ομιλίες. Όχι, δεν δουλεύω. Ήρθε. Καλό φαίνεται. Σαν το τέτοιο μία. Το καμπάλι. Δεν έχεις παίξει. Αυτό το συγκεκριμένο όχι. Το είχα παίξει. Έχει βγει και ένα τέτοιο παιχνίδι. Ναι. Με όπλο. Και ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Το Alien Storm έχω παίξει που είναι έτσι. Το καμπάλι που θυμίζει που είναι έτσι. Το Alien Storm σε κάποια φάση πίστα γυρνάει και γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι, πέτυχα το δικό μου. Και ένα με τους Aerosmith είναι που τους έχουν απαγάγει. Έχουν απαγάγει τους Aerosmith και πας να τους σώσεις. Και το GF2 το παιχνίδι το παλιό ήταν έτσι στα αρκετή. Α, τώρα αυτό το σώζει όμως που είναι cartridge. Save game. Μπορεί. Do not power off save game. Α, ωραία. Για βάλει χειριστήριο original να δούμε. Ωραία, τώρα πάω στο χειριστήριο original. Πού είναι το χειριστήριο δανεικό? Πάντως εδώ λέει για τις cartridges δεν είναι αναφέρει κάτι για, master, για οτιδήποτε cartridge, ούτε για το Mega Drive, ούτε για το Master System. Δεν αναφέρει. Όχι. Make sure the game console is powered off. Τι εννοείς δεν αναφέρει, ότι δεν αναφέρει ότι αν παίζουνε. Αν παίζουν το Master System, γενικά τι cartridges να βάλεις. Το κουτί.
Α, ναι. Κάτι κάνει. Όπα, ωραίος. Να τα. Κάνει. Το original. Γιατί έχει μαζί μένα το μοναδικό μου. Και καλά. Έχει και τα τρία, ρε. Επειδή έχει και τα τρία μόνο. Όλα τα Sega εδώ πέρα, αυτά που έπαιξα τώρα πρόσφατα όντως τα βγάζει εδώ. Favorites δεν έχω βάλει κανένα, έχει βάλει μόνο το Vectorman. Cartridge που έχουμε μία επάνω και όντως τη δουλεύει. Και τα bonus game τα οποία δεν είναι επίσημα παιχνίδια της Sega, απλά τα βάλανε προφανώς για να γεμίσει ο χώρος, τι να πω. Για να δικαιολογήσουν αυτό το 85 παιχνίδια. Αλλά δεν είναι και πάρα πολλά. Είναι 2... 19, ναι. Εντάξει. Σε περίπτωση που βαρεθείς όλα τα υπόλοιπα, να πεις και δεν να παίξεις. Βάλε να παίξεις Mr. Balls. Θέλετε να δούμε και ένα από αυτά. Βάλε το Mr. Balls. Αυτό θα βάλω. Boomer. Ωραία. Πολύ πιο πολύ το μένω θα έλεγα, αλλά συνηθίζεται. Ας πατήσουμε start. Α, σαν το Frog είναι ρε. Ναι. Του Atari. Τι πέθανα. Ναι, γιατί πήγες πάνω στους κάκτες. Ορίστε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Είδαμε το μενού, είδαμε τα παιχνίδια, είδαμε τα bonus games, τα είδαμε όλα. Ευχαριστηθήκαμε. Πώς βγαίνεις τώρα από εδώ. Άντε πάλι τα ίδια. Ωραία. Λοιπόν. Αυτά από το Joystick GR φίλοι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο τον Θάνο που μας έφερε την κονσόλα να την ανοίξουμε για να την δείξουμε. Επίσης μου έφερε και ένα δώρο ακόμα. Φέρ' το. Μου έφερε και αυτό εδώ επειδή είναι, λέει, ταιριάζει με το θέμα Mega Drive και τέτοια. Γι' αυτό μου το έφερε. Κάτσε να το ανοίξουμε και μια γρήγορα αυτό. Φαίνομαι στα μάτια. Mm-hmm. Πες ότι είναι ένα Funko Pop. Τι θα πω ότι είναι. Τζέιτζο. Και είναι αυτό το Funko Pop, ο Sonic. Και κακώς μου το έφερε γιατί θα με αρρωστήσει τώρα και θα αρχίζω να μαζεύω κι εγώ. Αλλά τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτό. Και για το κονσολάκι που μας έφερε να κάνουμε unbox και μας βοήθησε. Έτσι ώστε να έχουμε άλλο ένα βίντεο στο ενεργητικό μας. Αυτά από εμάς, τα λέμε την επόμενη φορά. Από μένα, γεια χαρά, και από όλους τους joystick εδώ πίσω, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!